Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρακολουθείτε το δελτίο αντιπληροφόρησης του Τσίρι TV με την Πάτη Απάτη και τον Τέρι Τεντέρι. Σήμερα στο δελτίο αντιπληροφόρησης του Τσίρι TV. Εμπρισμός στην κατάληψη ελαία στην Κέρκυρα. Επεράσαμε όμορφα στην Κερατέα. Κόντρες κάνουν ο Γιώργος Καρατζεφέρης με τον Δήμαρχο Θήβας. Προληπτική θεατρική λογοκρισία στο Αγρίνιο. Κλείνει το ειδικό σχολείο κοφών και βαρύκων Αμπελοκύπολη. Οι ειδήσεις μας αναλυτικά. Άγνωστοι επιχείρησαν να κάψουν την κατάληψη του Ινστιτούτου Ελέας στην Κέρκυρα. Αφού παραβίασαν τις πόρτες, εισήλθαν στο χώρο του παλιού ελαιοτριβίου και αφού συγκέντρωσαν έφλεκτα αντικείμενα, τους έβαλαν φωτιά. Φίλοι και μέλη της συνέλευσης της Ελέας πρόλαβαν να περιορίσουν τη φωτιά προτού λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Ωστόσο, οι καταστροφές είναι σημαντικές. Η Ελέα πήρε νέα ζωή όταν πριν από 2 χρόνια μια ομάδα ανθρώπων με κοινωνικοπολιτικές ανησυχίες αποφάσισε να αξιοποιήσει έναν χώρο τον οποίο εγκατέλειψε εδώ και δεκαετίες το ελληνικό κράτος. Το Ινστιτούτο Ελέας Κέρκυρας ιδρύθηκε το 1957 για την προστασία της ελαιοπαραγωγής της χώρας. Ωστόσο, στις αρχές του 2010 το Ινστιτούτο είχε 2 εργαζόμενους, έναν εργατοτεχνίτη και μια εργάτρια. Ας αλλάξουμε κλίμα. Πάνω από 30.000 άνθρωποι πέρασαν από την Κερατέα το τριήμερο 8 με 10 Απρίλιο. Περισσότερες από 250 καλλιτεχνικές ομάδες αλλά και μονάδες έδωσαν το παρόν στο οδόφραγμα της Βιώπα στα πλαίσια του Κερατέα Art Resistance Festival. Οι Τσιριτσάντζουλες ήταν εκεί και παρουσίασαν έναν απόσπασμα της πολιτικής επιθεώρησης ραντεβού με την ιστορία «Η Ολάκος με τα σκατά». Ας δούμε μερικές εικόνες από την Κερατέα. Με πολύ αγάπη, παιδιά, από την Κερατέα. Μάλιστα. Και αρχίζουμε. Και... Άκου το πώς, νιώσε το τι. Κανόνες που σε πάνε στην ανώνυμη εκδοχή. Άκου το πώς, νιώσε το τι. Κανόνες που σε πάνε στην ανώνυμη εκδοχή. Εκδοχές υπάρχουν πολλές, απ' τη δικιά μας καμία. Εκδοχή της Κερατέας, σε λυρική τρικυμία. Θανάσι μια αμαρτία, στιγμιότυπα τιμωρία. Η απλήρια εμπειρία και ζήτημα κυριαρχία. Πρώτος κανόνας της Κερατέας, ποτέ σου μη κολλάς. Ποτέ σου μη το παίξεις, βαστίσας ή τσαμπουκάς. Γιατί υπάρχουν οι καλύτεροι κι είναι μπροστά σου. Στο σύρτη δρόμου είμαστε ο δίδυμος μελάς σου. Δεύτερος κανόνας, βάλ' το καλά στο μυαλό σου. Θα πάρω όπως θέλω το μπουρδέλο σεβασμό σου. Αχρειαστία θα είναι ο χειρότερος εχθρός σου. Επιάντης αντικαταστεί το απλό όνειρό σου. Τρίτος κανόνας, μη κοιτάζεις κατάματα. Στα μάτια μας θα δεις τα χειρότερα πράγματα. Βασιλεύει η οργή, το μίσος σαν θέλεις κράτατα. Αφαίρνοντας τα μάτια μας μη δείσεις στα τάρταρα. Ένα πράγμα έμαθα σε αυτή την γκρίζα πόλη. Να ρίχνω σε κάθε πούτα να ζω φασίστα καριόλη. Πολεμώντας αποκτάς μπάτσους για να κάψεις, λοιπόν όχι στα χιτά. Ώρα για τις πράξεις και άκου το πώς, νιώσε το τι. Κανόνες που σε πάνε στην ανώνυμη εκδοχή. Άκου το πώς, νιώσε το τι. Κανόνες που σε πάνε στην ανώνυμη εκδοχή. Πρώτη γραμμή γεννήθηκα, πρώτη γραμμή πεθαίνω. Το κάθε χτύπημά μου πάνω σε μπάτσο χαραγμένο. Χρυσές μόνο το ψηλά, ήταν μόνο η αρχή. Τα σκάλια στο κάλος και στον κόλο σας η αφορμή. Τρελαίνω όταν βλέπω να χτυπάτε γυναίκες, παιδιά. Τις μόνο με βλέπετε μπροστά σας ξανά και ξανά. Καμπλώνω τα λέω, τα δάκρυγω να σας τροφώ. Ζωής καμένα για σας, απλά έχει χωριά σας. Το δάκρυ απ' τα μάτια μας ποτέ δεν θα κυλήσει. Στον τριόκαστρο κανένας τίποτα δεν θα σβήσει. Έχουμε σβήσει. Το φεστιβάλ συνέπεσε με την τετραήμερη απεργία των εργαζομένων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Να σας ενημερώσουμε ότι δεν μας έλειψαν καθόλου. Τις ανθρωπιστικές ευαισθησίες του πολιτικού του προγράμματος εξέθεσε ο Γιώργος Καρατζαφέρης ενώπιον κομματικού κοινού στη Λάρισα. Μεταξύ άλλων, είπε ότι όταν έρθει στα πράγματα, μέσα στον πρώτο χρόνο, θα φροντίσει να φύγουν από την Ελλάδα 1,7 εκατομμύρια αλλοδαποί. Επειδή ο κύριος Καρατζαφέρης δεν είναι ο μόνος που έχει τέτοιες ιδέες, μπορεί όταν πάρει την εξουσία να μην υπάρχουν πια τόσοι αλλοδαποί στη χώρα μας. Πάρτε για παράδειγμα το Δήμο της Θήβας. Με επιχείρημα την προάσπιση της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των κατοίκων του παλιού προσφυγικού συνοικισμού της πόλης, ο Δήμος Θήβας προχώρησε το τελευταίο διάστημα στην κατεδάφιση σπιτιών, στα οποία διέμεναν Πακιστανοί μετανάστες, χωρίς καμιά προειδοποίηση στους ίδιους ή στους ιδιοκτήτες των οικημάτων. Παράλληλα, προσωπικά αντικείμενα Πακιστανών φορτώθηκαν σε φορτηγά και πετάχτηκαν στη χωματερή. Σκηνοθετικές ανησυχίες έχει η αστυνομία στο Αγρίνιο. Αγνώστου ταυτότητος αστυνομικοί παρενέβησαν σε πρόβα της φοιτητικής θεατρικής ομάδας του Πανεπιστημίου της πόλης όταν ακούστηκε το σύνθημα «Μπάτσι, γουρούνια, δολοφόνη». Η θεατρική ομάδα προετοιμάζεται για την παράσταση του γνωστού έργου του Ντάριο Φο «Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω».
Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου, το οποίο φιλοξενεί τις φοιτητικές πρόβες, κάνει λόγο για παρεξήγηση. Και έχει δίκιο. Από τη Χούντα είχαμε να δούμε τόση δημοκρατία. Κλείνει το ειδικό σχολείο κοφών των Αμπελοκήπων. Πρόκειται για ένα από τα 3 ειδικά σχολεία για κοφούς στην Αθήνα. Έχει 19 μαθητές, κυρίως μετανάστες και τσιγκάνους. Οι μαθητές υποτίθεται ότι θα διοχετευθούν στα άλλα 2 σχολεία που βρίσκονται στην Αργυρούπολη και την Πεύκη. Το Υπουργείο Παιδείας υποστηρίζει ότι το σχολείο πρέπει να κλείσει για να εξοικονομηθούν τα χρήματα που ξοδεύονται για τη μεταφορά των μαθητών. Στο ίδιο κτίριο με το σχολείο στεγάζεται και η Σχολή της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, όπου φοιτούν ενήλικοι. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, είναι αντιπαιδαγωγικό και επίφοβο ενήλικοι και ανήλικοι να χρησιμοποιούν τις ίδιες τουαλέτες. Καθώς στα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι ορμές ορισμένες φορές είναι πιο έκδηλες. Κάτι που δεν θα έπρεπε να παρατηρήσουν κατά λάθος οι μικροί μαθητές. Δεν έχουμε άλλη ρατσιστική είδηση για σήμερα. Ήταν το δελτίο αντιπληροφόρησης του Τσίρι TV με την Πάτη Απάτη και τον Τέρι Τεντέρι. Οι ρεπόρτερ και οι κάμερες του Τσίρι TV είναι στο δρόμο και εκεί θα παραμείνουν. Θα σας ενημερώσουμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.tsiritsansoules.gr.